بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا كسانيك صلى الله كيريني كي أولوياته الله نسنا ذاون تن المحمد صلى الله عليه وسلم يرمنية جهاد ستوس برو دفتكوش الدوش ساغو يكون مسلمانوش كيرمنية جهاد ستو إسلام مسا أبو تسبيس إسلام Μου έστειλαν ένα βίντεο όπου μία δίθεν προοδευτική εντό εισαγωγικών μουσουλμάνα, ένα νέο είδο μεταλλαγμένων από διάφορες αιρέσει και σεκτες, επιχείρησε να κάνει ερμηνεία του τζιχάντ σύμφωνα με την δυτική και οριενταλιστική αντίληψη. Όχι σύμφωνα με την παράδοση α, του Ισλάμ, όχι σύμφωνα με τι πηγέ του Ισλάμ. Και είχαμε απαντήσει, είχαμε αρκετέ απαντήσει προ το συγκεκριμένο αυτό κίνημα και σέκτα και είχα καιρό να ασχοληθώ μαζί τους, η αλήθεια είναι, τους είχα ξεχάσει αλλά είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να ξαναθυμηθούμε την ασυνέπειά τους και σε περίπτωση που θέλετε να δείτε διάφορες απαντήσεις σε διάφορες θεματολογίες περί Ισλάμ συγκεκριμένα απαντήσεις προς την φιλελεύθερη αυτή προσέγγιση Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, την ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη και να βρείτε όλη την σειρά. Ε, τι μας λέει, ε, τι μας λέει συγκεκριμένα, τι μας λένε συγκεκριμένα για το τζιχάντ. Μας λένε ότι δεν είναι πόλεμος το τζιχάντ. Στο Κοράνι δεν το συναντάμε ως πόλεμο. Ε, και μάλιστα μας παραπέμπει η συγκεκριμένη σε τευσίρ, για να καταλάβουμε λέει το Κοράνι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο και απαντάμε και λέμε ότι η λέξη jihad συνδέεται και με την πολεμική σύγκρουση στο κοράνι. Δεν είναι μόνο πόλεμος, αλλά είναι και πόλεμος. Jihad σημαίνει το να αγωνίζεσαι για κάτι ενάρετο και ενάντια στο κακό και το ανήθικο δεν είναι μόνο να πολεμάς με όπλα, είναι οποιαδήποτε προσπάθεια και αγώνας είτε κατά του εαυτού σου, του κακού του εαυτού σου, είτε κατά των παθών σου, είτε κατά του σατανά, είτε κατά της αίρεσης και της πλάνης, λεκτικά ή με την πένα, είτε στρατιωτική μάχη. Και είμαστε περήφανοι σαν μουσουλμάνοι για την στρατιωτική μάχη, η οποία γίνεται νόμιμα ηθικά, οργανωμένα από επίσημα στρατό, μουσουλμανικής χώρας, όχι τρομοκρατικά, όχι παραστρατιωτικά. Δεν θα επιχειρήσω να παρουσιάσω το τζιχάντ. Σκοπός του βίντεο είναι να απαντηθεί αυτή η φιλελεύθερη προσέγγιση, η οποία μπορεί να ακούγεται και να είναι αρεστή στα αυτιά των δυτικών, αλλά διαστρεβλώνει τη θρησκεία μας. Και ο σκοπός μας δεν είναι να φανούμε αρεστή απαραίτητα. Σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα έτσι όπως είναι όχι έτσι όπως θέλουν να το ακούσουν κάποιοι. Λοιπόν, κάτω στην περιγραφή, και θα το πω και στο τέλος ολοκληρώνοντας, θα βρείτε ένα 16 σέλιδο εγχειρίδιο που παρουσιάζουμε το παραδοσιακό τζιχάντ της Ισλαμικής Ορθοδοξίας. Και ποια είναι η διαφορά με το λεγόμενο τζιχαντιστικό στοιχείο της τρομοκρατίας. Εκεί υπάρχει αναλυτική παρουσίαση για όσους ενδιαφέρονται. Επιστρέφουμε λοιπόν να δούμε το πώς το Τζιχάντ είναι και πόλεμος στο Κοράνι. Με όπλα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Συγκεκριμένα στην σούρα αλ-ανφάλ. Και το κεφάλαιο αυτό είναι το 8ο κεφάλαιο του Κορανίου και αλ-ανφάλ σημαίνει λάφυρα πολέμου. Εδάφιο 74 λέει ο κεφαλαιο του κορανιου και αλ ανφαλ σημαινει λαφυρα πολεμου εδαφιο 74 λεει ο τα ταβαρκουα τ' Άλεα. والذين آمنوا و αυτοί που πίστεψαν και έκαναν την χίτζρα, την μετανάστευση από την Μέκκα στην Μεδίνα και αγωνίστηκαν αγωνίστηκαν για την πίστη στον Αλλά. Ανοίγοντα τώρα τα ταφασίρ που η ίδια μας παραπέμπει, παρατηρούμε ότι κάθε ερμηνεία για αυτό το εδάφιο, για το τζιχάδ που αναφέρεται το εδάφιο, μας παραπέμπει στην πολεμική σύγκρουση διότι, για ποιο λόγο, διότι το εδάφιο λέει αυτοί που πίστεψαν και έκαναν την χιτζρα, την μετανάστευση από την Μέκκα στην Μεδίνα και αγωνίστηκαν για χάρη του Αλλά, Και γνωρίζουμε, είναι πασίγνωστο αυτό από τη βιογραφία του προφήτη ότι η εντολή, η αποκάλυψη για την πολεμική σύγκρουση δόθηκε μετά την χιτζρα. Συνεπώς ξεκάθαρα εδώ το εδάφιο, το τζιχάντ εδώ που αναφέρεται το εδάφιο, είναι πόλεμος, πολεμική σύγκρουση με όπλα. Είναι αυτό που λέμε «ελκυτάλ» που θα δούμε και στη συνέχεια. Το αστείο είναι ότι αυτοί οι προοδευτικοί σου λένε να ανοίξουμε τα τεφσίρ, τα οποία πέρα ότι τους ανερούν σε προηγούμενα βίντεο για τον θάνατο του Ιησού αν θυμάμαι, όπου το έχουμε απαντήσει κιόλας, Μα λέει ότι μα έλεγε τα τευσίρ δεν ξέρουν τι γράφουν και δεν ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε. Δηλαδή ότι δεν έχουν και τόσε γνώσει και, και τα παρουσιάζουν όπω θέλουν. Δηλαδή αυτά τα άτομα είναι η πεμπτουσία τη αντίφαση. Ένα άλλο εδάφιο που πραγματικά κλείνει μία και καλή την πόρτα σε αυτόν τον συλλογισμό ότι το τζιχάντ δίθεν δεν αναφέρεται για πολεμικού λόγου στο Κοράνι είναι το Αία Σινσότε Τέουμπα, κεφάλαιο 9, εδάφιο 86. ليه والله الله تبارك وتعالى: "وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ظرنا نكون مع القائدين". كوتاً أبوكاليفتي مية سورة، أنا كفاليو، بوزيتاي أبافتوزنا بيستبشنس طون الله، كنا أغونيزتون، كنا أغونيزتون، هيتسي الجهاد، ميتون أبوستولو، تو الله، οι μεγάλοι από αυτούς, οι ανώτεροι από αυτούς λένε, σου ζητούνε, ζητήσαν την άδεια να εξαιρεθούν και είπαν άσε μας πίσω, να μην είμαστε από αυτούς. Δεν θέλουμε να είμαστε από αυτούς που συμμετέχουν στη μάχη, να κάτσουμε σπίτι δηλαδή. Με άλλα λόγια, χωρίς να καν να πά στο τευσίρ, το Άγιο το συγκεκριμένο από τη Σόλωτε λέει ξεκάθαρα ότι η λέξη εδώ τζιχάντ αναφέρεται στη μάχη. Για ποιο λόγο, διότι αυτοί που έχουν Διλία και υποκρισία τι ζήτησαν, από το, τι ζήτησαν από τον προφήτη να κάτσουν πίσω να κάτσουν στο σπίτι να μην συμμετέχουν στη μάχη και για να ολοκληρώσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που ανέφερε γιατί έχει πει ε, και άλλα λέει ε, ότι το κοράνι για τον πόλεμο δεν λέει τζιχάδ αλλά κοιτάλ αλλά κοιτάλ που είναι πάλι επίση το να πολεμάς είδαμε ότι κάτι τέτοιο αναιρείται από δύο εδάφια του Κορανίου. Σουρότε Αλ-Ανθάλ και Σουρότε Τέουμπα. Και λέει, η, λέει ότι αλ ανθαλ και σουροτε Τέουμπε και λεει οτι Αλ-Κιτάλ δεν συνδέεται με τον Τζιχάντ. Και όμως συνδέεται. Διότι αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε για τους υποκριτές ή για τους που είναι για τους δειλούς που δεν θέλουν να συμμετέχουν στη μάχη αναφέρεται και σε άλλα εδάφια. Έχουμε και άλλη αναφορά για τους υποκριτές που δεν θέλουν να συμμετέχουν στη μάχη. Όπως για παράδειγμα στο κεφάλαιο α, στο κεφάλαιο εδάφιο 20 χρησιμοποιείται η λέξη πιτάλ για την μάχη όμοια όπως στην στην σώρα τετέουμπα που διαβάσαμε. Λέει ο Αλλάς Υπηχάνεχου Ατ'Αλα εδάφιο νούμερο 20 σώρα Μουχάμμαντ يقول الَّذِينَ آمَنُوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمات وذكر فيها القتال، القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إكيني بو بيستافون، لنه أن مونو إيش إستالي سي أنا كفاليو. ديلادي جانا بولميشم، أنا ماس إيش، يا تي ذماس، ذماس ذماس الله أنا كفاليو. كوموس، أبدا الله. Όταν ένα κεφάλαιο τους έχει αποκαλυφθεί και αναφέρεται σε αυτούς το να πολεμήσουν ο αγώνας για χάρη του Αλλά, τότε βλέπεις α, σε εκείνους που στην καρδιά τους φωλιάζει αρρώστια, δηλαδή υποκρισία, να σε κοιτάζουν με ένα βλέμμα σαν και εκείνον που λιποθυμά όταν πλησιάζει ο θάνατος. Συνεπώς, αν πάρουμε αυτά τα δύο αλ και Jihad, είναι ένα και το αυτό. Και το αλ ο πόλεμος, η πολεμική σύγκρουση είναι ένα κομμάτι, μία κατηγορία από τις πολλές που έχει το τζιχάντ. Διότι τζιχάντ δεν είναι μόνο ο πόλεμος, αλλά και γενικότερα, όπως είπαμε, ο αγώνας και η προσπάθεια για κάθε τι ενάρετο. Και η πολεμική σύγκρουση, για χάρη του Αλλά, δεν είναι κάτι κακό. Είναι ενάρετη πράξη. Και αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς τους ε, δίθεν φιλελεύθερους και εντός εισαγωγικών προοδευτικού χρησιμοποιούν μια ηθική ξένη και όχι αυτό που αναφέρεται στο Ισλάμ και στις πηγές του Ισλάμ και έχουν αυτόν τον κομπλεξισμό. Ξεκάθαρα λοιπόν το Κοράνι χρησιμοποιεί τον όρο τζιχάντ και ως πόλεμο, όπως είδαμε. Στη συνέχεια μας λέει ότι τα χαντίθ εισήγαγαν την έννοια του τζιχάντ ως πόλεμο. Και αυτό βεβαίως το είδαμε και δεν ισχύει, διότι έχουμε την αναφορά από το Κοράνι, είδαμε τα κεφάλαια και τα εδάφια και το πρόβλημα με αυτή την δήλωση από την συγκεκριμένη είναι ότι δεν είναι ότι δεν ξέρει τι λέει. Χρησιμοποιεί όποτε θέλει τα χαρίθ και τα βγάζει σωστά σε ό,τι συμφωνεί με τις προσωπικές της αντιλήψεις και τα βγάζει άκυρα και λάθος σε ό,τι την ανερούν εκείνη και την ιδεολογία της. Για παράδειγμα, στο ίδιο το βίντεο έτσι και αυτό είναι το εντυπωσιακό και το οξύμορο στο ίδιο το βίντεο λέει ότι υπάρχει hadith στο οποίο ο προφήτης σαλλαλάχου αλήχη βασέλεμα το <στά> να σκοτώνεις κάποιον και ασφαλώς σαφώς η δολοφονία είναι αμαρτία αλλά πρώτον δεν υπάρχει έννοια της δολοφονίας στην πολεμική σύγκρουση με τον εχθρό σε αυτό που λέμε αλτζιχαντ Όλοι καταλαβαίνουν τη βασική διαφορά μεταξύ δολοφόνου, το να δολοφονείς έναν αθρό και το να πολεμάς τον στρατιώτη στο πεδίο της μάχης. Δεύτερον, η ασυνέπεια είναι εδώ το θέμα ως προς την, α, ως προς την αποδοχή μιας ρίσης. Είπε ότι τα χαρίθ δεν τα δέχεσαι. Θα πρέπει να αποφασίσεις τι δέχεσαι και τι όχι. Ό,τι σε συμφέρει και ό, ή τα δέχεσαι τα χαρίθ δεν τα δέχεσαι τα χαρίθ. Ή δέχεσαι τα αυθεντικά τα σαχίχ ή δεν τα δέχεσαι. Ασυνέπεια, κοροϊδία, αδαημοσύνη, μάλλον ένας συνδυασμός όλων αυτών. Λέει, η Σαλαφ και η Σαχάβα αν άνχουμ συγκεκριμένα, οι μαθητές του προφήτη σαλαλάχου αλήχη δεν ήταν και οι καλύτεροι περί ηθικής. Γιατί, διότι δεν τις αρέσει, δεν, δεν, τις, ευχαριστιέται, δεν αρέσει για το γεγονός όπου οι Σαχάβα πολέμησαν τους εχθρούς τους. Αλλά να την ενημερώσω την δίθεν αυτή που και καλά πιστεύει στο Κοράνι, ότι ο Αλλάχ Ταμπαρακαό Ταάλα λέει στη Σούρα Τε Τέουμπε, κεφάλαιο 9, εδάφιο 100, ρόδι Αλλάχου Ανχουμ για του Σαχάμπα. Ρόδι Αλλάχου Ανχουμ, ότι ο Αλλάχ είναι ευχαριστημένο με του Σαχάμπα. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν ο Αλλάχ Ταμπαρακαό Ταάλα να είναι ευχαριστημένο με άτομα που δεν είναι και τη καλύτερη ειδική Να μα το εξηγήσει αυτό. Ο προφήτη Αλλάχου λέει σε αυθεντικό χαδίθ ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε την σούνα του, την παράδοσή του και την σούνα των Σαχάβα, των μαθητών του. Και αυτό είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία, το Κοράνι. Και η σούνα, η παράδοση του προφήτη με την κατανόηση των Σαχάβα, Ο προφήτης σαλαλάχου αλήχη είπε ότι οι καλύτεροι άνθρωποι είναι αυτή της γενιάς του, από τους πιστούς, οι Σαχάβα, έπειτα αυτοί που ακολούθησαν οι Τεμπιείν, οι μαθητέ των Σαχάβα, έπειτα αυτοί που του ακολούθησαν οι Τέμπε -e οι μαθητέ των μαθητών. Και σε σώρο την Νισά, στο κεφάλαιο των γυναικών, ο Λόσο wa ta'ala λέει και υποχρεώνει του πιστού να πιστέψουν όπω πίστεψαν ποιοι. Ποιο να είναι το παράδειγμά του, οι Σαχάβα, να πιστέψουν όπω πίστεψαν οι Σαχάβα, Και βλέπεις όλα αυτά, το Κοράνι, από την Σούνα, τα Χαδίθ, από τα τευσίρ τα, τα, και έρχεται μια τυχάρπαστη που δεν γνωρίζει να διαβάσει 10 αιέτ στα αραβικά από το κοράνι και μας λέει για τους ανήθικους σελεφ τα συμπεράσματα δικά σας στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος αλαζονίας ασκεί κριτική και στους ουλαμά εδώ δεν γλίτωσαν οι σαχάβα θα γλίτωναν οι ουλαμά βλέπεις γνωρίζει καλύτερα από τους ουλαμά από τους λόγιους δηλαδή της θρησκείας άλλη μου ουλαμά οι λόγοι διότι όπως το είπε και σε παλαιότερο βίντεο είχε, έχει λέει διαβάσει περισσότερα από τους ουλαμά διότι τότε λέει στα παλιά τα χρόνια διαβάζαν λιγότερα βιβλία για γέλια για γέλια ή για κλάματα μάλλον για κλάματα ο προφήτης σαλλαλλάχου αλέχει βασέλλαμ είπε σε αυθεντικό χαντίθ από την συλλογή του ημέμε τερμιδί και κοιτάξτε πώς ισχύει για, για αυτούς, για αυτά τα άτομα, ότι ο Αλλά δεν παίρνει μακριά την γνώση με το να την αφαιρεί από τους ανθρώπους, αλλά η γνώση χάνεται με το να παίρνει τους λόγιους, με το να φεύγουν δηλαδή όταν πεθαίνουν. Όταν πεθαίνουν οι λόγοι, τότε φεύγει και ένα κομμάτι γνώσης. Μέχρι που να μην μείνει κανένας λόγιος και βλέπεις οι άνθρωποι να αρχίζουν να ρωτούν τους άσχετους ανωτέρους τους, που θα τους δίνουν ετοιμιγορίες δίχως γνώση δίχως γνώση και το αποτέλεσμα θα είναι να παραπλανούνται και θα παραπλανούν τους άλλους. Και τέλος λέει για τους αλαφιστές το αιώνιο κόλλημά τους και χαιρόμαστε που είμαστε το κόλλημά τους και αγκάθι στο λαιμό τους. Λέει οι σαλαφιστές είναι τζιχαντιστές και αυτό έχει απαντηθεί λεπτομεριακά στο βίντεο, μπορείτε να βρείτε και εδώ και στο σελίδα, για τον σαλαφισμό, περί σαλαφία και τι είναι ο σαλαφισμός. Και κλείνοντας να διευκρινίσουμε ότι το τζιχάντ είναι βασική αρχή του Ισλάμ και είμαστε περήφανοι σαν μουσουλμάνοι γι' αυτό. Ο προφήτης σαλλαλάχου αλήχη βασέλεμ πέρα που πολέμησε ο ίδιος είπε σε χαντίδ αυθεντικό πολεμήστε. Συλλογή του είμαι μουσλιμ πολεμήστε για χάρη του Αλλά. Να πολεμάτε για χάρη του Αλλά. Και στην ίδια συλλογή είπε όποιος πεθάνει έχοντας απέχθεια για τον πόλεμο για χάρη του Αλλά τότε έχει πεθάνει με ένα χαρακτηριστικό υποκρισίας. Αντίθετα αυθεντικό από τη συλλογή του είμαι Μούσλιμ. Όμω, τι είναι αυτό ο πόλεμο. Είναι ο λεγόμενο τζιχαντισμό, τρομοκρατία και δολοφονίε και ανατινάξει. Όχι. Όλα αυτά καταδικάζονται έντονα στο Ισλάμ. Για την ακρίβεια, οι μουσουλμάνοι υποφέρουν από αυτό το τρομοκρατικό στοιχείο. Σκοτώνουν μουσουλμάνους, Μιλάμε όμως για τον πόλεμο τον ηθικό, τον νόμιμο, μεταξύ στρατιωτών από επίσημους στρατούς μουσουλμανικών ε, χωρών, όχι παραστρατιωτικά. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε αυτό το 16 σέλιδο, πολύ σημαντικό, μικρό βιβλιαράκι σε μορφή PDF που επεξηγεί αυτήν την διαφορά. Τη διαφορά μεταξύ τρομοκρατικού τζιχαντισμού και τζιχάντ της Ισλαμικής Ορθόδοξης Παράδοσης. Εδώ δεν είμαστε και σαν μουσουλμάνοι ποτέ δεν πρέπει να μετατραπούμε σε άτομα που απλά χαϊδεύουν αυτιά. Ο άλλος πρέπει να σε γνωρίσει για αυτό που είσαι και για αυτό που πιστεύεις. Με την προϋπόθεση να έχεις γνώση όταν μιλάς και να το μεταδώσεις σωστά με κατανόηση. Όχι να χαϊδέψεις αυτιά, όχι να γίνεις σαν, ε, σαν και αυτούς, δηλαδή να έχεις όμοιες πεπιθήσει. Το ισλάμ είναι η περιφάνεια μας και το αλγήρα είναι η περιφάνεια μας, αλλά με σωστή γνώση για το τι πρεσβεύουν. Ο ﻻ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ